έχοντας πάντα στο μυαλό μας τις δύσκολες στιγμές που περνάνε οι συμπολίτες μας λόγω των καταστροφικών πλημμυρών, είμαστε εδώ όπως έχουμε χρέος να κάνουμε, να τιμήσουμε και να μνημονεύσουμε τους 451 πεσόντες της Βιάννου, έτσι ώστε το μήνυμα της αυταπάρνησης και της αγάπης για την πατρίδα των ανθρώπων που σφαγιάστηκαν για την χώρα από τα ναζιστικά στρατεύματα να περάσει στις νέες γενιές. Η Βιάννος αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της ανυποχώρητης πάλης για τις αξίες και την ελευθερία. Το ολοκαύτωμα της Βιάννου, το δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα στη χώρα μετά των Καλαβρίτων σε αριθμό θυμάτων, αποτελεί τομή στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Είναι το πρώτο ολοκαύτωμα που διεπράχθηκε από την ναζιστική Γερμανία μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας με τους συμμάχους. Ο Χίτλερ ήθελε να δείξει την πυγμή του και διάλεξε τη Βιάννο, την ανταρτομάνα Βιάννο, όχι όμως για να την εκαθαρίσει από τους αντάρτες, αλλά για να εκαθαρίσει τον άμαχο πληθυσμό. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο αναζητεί δικαίωση. Ο αγώνας για την υπεράσπιση της ιστορίας μας απέναντι στους επιλύσμονες και τους θλιβερούς παραχαράκτες της. Ο αγώνας για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, ο αγώνας για δικαιοσύνη και αποζημίωση κλιμακώνεται. Το οφείλουμε στους μάρτυρές μας, στους νεκρούς μας. Και φέτος οι εκδηλώσεις αφιερώνονται στα παιδιά θύματα της ναζιστικής θηριωδίας και σε αυτά που μαρτύρησαν και έχασαν τη ζωή τους από τη χιτλερική λέλαπα, αλλά και σε αυτά που επέζησαν και υποχρεώθηκαν στην πιο τρυφερή τους ηλικία να ανεβούν το Γολγοθά της ορφάνιας, της ακραίας φτώχειας, του κοινωνικού ρατσισμού. Αυτά τα παιδιά μας δίνουν εντολή να συνεχίσουμε ανυποχώρητα τον αγώνα για μνήμη και δικαιοσύνη, δικαιοσύνη και αποζημίωση. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους δεκάδες νεκρούς της μαρτυρικής Βιάννου, μιας περιοχής που έκαψαν οι Ναζί στη Θέμελα. Τιμή και δόξα στους ήρωες Έλληνες, στους δεκάδες νεκρούς και χρέος όλων μας να τιμούμε τη μνήμη τους και να είμαστε κάθε χρόνο εδώ να τους αποδίδουμε τιμές. 80 χρόνια μετά τις φρικαλαιότητες στο ολοκαύτωμα της Βιάννου, το μήνυμα είναι πάντα επίκαιρο, ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει να είναι το επίκεντρο και καμία ιδεολογία δεν δικαιολογεί ασέβεια προς την ανθρώπινη ζωή. Κρατάμε το μήνυμα του ολοκαυτώματος.